Και είμαστε εδώ για να αφιερώσουμε και αυτό το μέρος στην αυτοδιοίκηση, στην αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Θα ξεκινήσουμε με το Δήμο Ηρακλείου και τον πρώτο καλεσμένο μας για αυτό το μέρος, τον κύριο Δημήτρη Μακρυλάκη, ο οποίος είναι υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη του Πέτρου Ινιωτάκη, Σύμπραξη Πολιτών. Καλησπέρα. Σύμπραξη Δημοτών. Α, Δημοτών. Καλώς σας βρήκα. Εγώ το έχω βάλει πολιτών, να το διορθώσουμε λοιπόν, δικό μου το λάθος, Σύμπραξη Δημοτών. Και νομίζω ότι το ίδιο είναι, κύριε Μακρυλάκη, τουλάχιστον ως προς την ουσία. Ναι, είναι έτσι. Αυτό είναι αλήθεια. Η ουσία είναι μία. Ότι είμαστε μία ομάδα δημοτών που βάζουμε πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα τη σύμπραξη. Σύμπραξη δημοτών. Ούτε σύμπραξη κομμάτων, ούτε σύμπραξη συμφερόντων, ούτε σύμπραξη δημοτών. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος μας. Ο τίτλος. Και έτσι για να πάρω μια πάσα, αν θέλετε, και από αυτό, νομίζω ότι είναι και ένα ζητούμενο για τον κόσμο σε αυτές τις εκλογές, σε κάθε αυτοδιοικητικές εκλογές, ο υποψήφιος να βλέπει τις εκλογές αυτές από την πλευρά του δημότη. Είναι έτσι, κύριε Μακρυλάκη, να βλέπουμε μάλλον τα προβλήματα της καθημερινότητας, για τα οποία πρέπει να δώσει απαντήσεις η αυτοδιοίκηση, από τα μάτια του δημότη. Βέβαια, πάρα πολύ σωστά. Αλίμονο αν δεν μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του δημότη της και άγεται και φέρεται από άλλα συμφέροντα. Πρωταρχικός στόχος της κάθε δημοτικής αρχής πρέπει να είναι για μένα το πώς ο δημότης θα απολαμβάνει την πόλη του, θα ανοίγει την πόρτα, θα ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του να βγει έξω στο δημόσιο χώρο και θα απολαμβάνει την κάθε στιγμή που θα περνάει εκεί πέρα. Δεν θα τον στρεσάρει τίποτα, δεν θα τον αγχώνει κάτι. Θα απολαμβάνει το να ζει στο Ηράκλειο. Αυτό βέβαια σήμερα μπορεί να ακούγεται έως και επιστημονική φαντασία. Αλλά υπάρχει δυνατότητα. Υπάρχει δυνατότητα η οποία μπορεί να, πώς να γίνει πράξη. Τι λέει η δική σας παράταξη, τι δεν έκανε η προηγούμενη δημοτική αρχή και το οποίο ευελπιστείτε να κάνετε εσείς. Σε αυτή τη φάση δεν θα ήθελα να μπω στο να κρίνω ή να συγκρίνω εμάς με άλλες δημοτικές αρχές που έχουν ήδη υπάρξει και έχουν περάσει τα προηγούμενα χρόνια. Οι δημοτικές αρχές θα πρέπει για μένα να κρίνονται από δύο βασικά πράγματα. Πρώτον, το πώς διαχειρίζονται το Δήμο, την καλοδιαχείριση. Οικονομική είναι αυτή, όποια μορφής διαχείριση. Και δεύτερον, το έργο το οποίο φέρνουν. Καλή διοίκηση, λοιπόν. Διοίκηση και έργο. Ιστορικό και έργο. Okay. Έχουμε δει δημαρχίες, δημοτικές μάλλον αρχές, οι οποίες τα πήγαν πάρα πολύ καλά στα έργα και πάρα πολύ κακά στη διαχείριση. Έχουμε δει και το αντίθετο. Έχουμε δει δημοτικές αρχές που τα έχουν πάει εξαιρετικά στην διαχείριση και δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα σε επίπεδο έργων. Πλέον το Ηράκλειο αξίζει μια νέα δημοτική αρχή η οποία θα μπορέσει να ισορροπήσει και τα δύο, και τη σωστή διαχείριση και την αποτελεσματικότητα σε έργα. Αυτό είναι κρίσιμο όποια και αν είναι η επόμενη δημοτική αρχή για μένα. Το δικό σας το όραμα, το προσωπικό όραμα σε ό,τι έχει να κάνει με το Δήμο Ηρακλείου, τι ευελπιστείτε να αποτελέσει ο Δήμος Ηρακλείου, είναι μεγαλύτερος Δήμος της Κρήτης. Και σίγουρα έχει μια βαριά ιστορία, αν θέλετε. Το δικό σας το όραμα όμως, πώς θέλετε να τον δείτε εσείς αυτόν τον Δήμο? Το όραμα το προσωπικό του καθενός είναι πολύ μικρό για να αγκαλιάσει όλη την πόλη. Δεν πρέπει, όπως είπατε και εσείς, το Ηράκλειο είναι η μεγαλύτερη πόλη αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλες τις υπόλοιπες πόλεις, Δήμους της Κρήτης και όχι μόνο. Σίγουρα δεν πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή. Δυστυχώς σήμερα είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή για πολλές άλλες πόλεις του νησιού μας και όχι μόνο. Αυτό πρέπει σιγά σιγά να μπορέσουμε να το αλλάξουμε. Όραμα, σας λέω, το όραμα ίσως συνοψίζεται πολύ απλά στο ότι θέλω να ανοίγω την πόρτα του σπιτιού μου, να φεύγω από τον ιδιωτικό μου χώρο και να μπαίνω σε ένα δημόσιο χώρο ο οποίος θα με κάνει να αγαπάω την πόλη μου. Θα με κάνει δηλαδή εμένα σαν δημότη. Ναι. Πολύ, από πολύ, τη λακκούβα που θα συναντήσουμε μόλις βγούμε από την πόρτα μας. Αυτή η λακκούβα που έχει γίνει μότο σε όλες τις παρατάξεις δημοτικές και είναι πραγματικότητα. Είναι ένα πρόβλημα όμως. Είναι πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή, έχουμε φτάσει δυστυχώς στο Ηράκλειο πολλά από τα αυτονόητα άλλων πόλεων
να τα θεωρούμε πολύ δύσκολα για να τα φτάσουμε. Δεν θέλω να σταθώ στα αυτονόητα. Αυτονόητο είναι ότι κάθε χώρος που είναι διαθέσιμος πρέπει να είναι, να εκμεταλλευτεί. Ο Δήμος πρέπει να εκμεταλλευτεί κάθε διαθέσιμο χώρο που έχει, κάθε ελεύθερο χώρο που έχει. Αυτονόητο είναι ότι πρέπει να διαχειριστούμε πολύ σωστά τις λακκούβες. Έτσι, ώστε σε βάθος χρόνου, όχι να κλείνουμε λακκούβες, να περνάμε καινούργια ασφαλτοτάπητα σε όλους τους δρόμους της πόλης. Mm-hmm. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε μία μέρα, ούτε σε ένα μήνα, ούτε σε ένα χρόνο. Αλλά θέλει ένα προγραμματισμό. Δηλαδή, θα ήταν ιδανικό για μένα, σαν δημότη, να μπορώ να έχω μια δημοτική αρχή η οποία τους πρώτους μήνες που θα αναλάβει, και μάλιστα είναι και στο πρόγραμμα το δικό μας αυτό. Ναι. Στους πρώτους μήνες που να αναλάβουμε, όταν και αν αναλάβουμε τα ενία της πόλης, με δήμαρχο τον Πέτρο τον Ινιωτάκη, ο κάθε δημότης να μπορεί να γνωρίζει και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου πλάνο συγκεκριμένο, το οποίο θα λέει ότι η τάδε οδός θα ασφαλτοστρωθεί τάδε μέρα, τάδε μήνα, τάδε έτος. Ένα πρόγραμμα. Όχι την τελευταία στιγμή να λέμε σήμερα ξεκινάμε τα έργα εδώ, και ενδεχομένως και τα μαγαζιά και τα εμπορικά καταστήματα να έρχονται αντιμέτωπα με το ξαφνικό. Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε διασυμβαίνει πολλές φορές και γι' αυτό το τονίζω κι εγώ. Ναι, αυτό είναι πραγματικότητα. Τι ζούμε καθημερινά, την πραγματικότητα αυτή που περιγράφεται. Στόχος μας είναι να μπορούμε να προλαμβάνουμε καταστάσεις παρά να σπέβδουμε. Και δεν μιλάω για τις λακκούβες μόνο, μιλάω για όλα. Να προλαμβάνεις καταστάσεις παρά να σπέβδεις μετά, να προσπαθείς να μπαλώσεις και να σηκώσεις το χαλί πολλές φορές, να κρύψεις πράγματα από κάτω, γιατί δεν μπορείς να τα αντιμετωπίσεις στην συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Mm-hmm. Και να τα βρίσκεις μπροστά σου, βέβαια, μετά από κάποιους μήνες ή κάποια χρόνια. Τι γίνεται με το πράσινο, τις παιδικές χαρές, τα γήπεδα? Θεωρείτε ότι έχουμε μια καλή εικόνα σε αυτά? Σας καλύπτει εσάς ως Ηρακλειώτη η εικόνα που παρουσιάζει ο Δήμος σε αυτά? Μένα με στεναχωρεί η εγκατάλειψη που υπάρχουν πολύ, που χαρακτηρίζει πολλούς από τους χώρους που περιγράψατε. Πιστεύω ότι το Ηράκλειο έχει τις δυνατότητες να εξελιχθεί σε μια πόλη η οποία θα, και κυριολεκτό, θα είναι πρότυπο για πολλές άλλες πόλεις στη χώρα μας. Και σε επίπεδο πρασίνου και σε επίπεδο αθλητικών υποδομών και σε επίπεδο πολιτισμικό, γιατί έχουμε τη δυνατότητα να συνδυάσουμε τον πολιτισμό μας μαζί με την καθημερινότητά μας, και αυτό δεν το έχουν πολλές πόλεις στην Ελλάδα. Άρα έχουμε δυνατότητες, αρκεί να τις αξιοποιήσουμε, λοιπόν. Κατεβαίνετε για πρώτη φορά στην αυτοδιοίκηση, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, γιατί λοιπόν τώρα και γιατί πήρατε την απόφαση να το κάνετε? Γιατί τώρα? Οι λόγοι για τους οποίους κατεβαίνω είναι τρεις. Τους ακούσουμε. Σαν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ένας βασικός είναι ο ίδιος ο Πέτρος. Ο Πέτρος Ινιωτάκης, τον οποίο τον γνωρίζω χρόνια, τον θαυμάζω προσωπικά. Ο Πέτρος είναι ένας άνθρωπος που ξεκίνησε από χαμηλά. Ο Πέτρος είναι γιος αγρότη από τη Βιάνο, ο οποίος έχει φτάσει ψηλά, στηριζόμενος στα δικά του πόδια, αποκλειστικά. Έγινε πρόεδρος του ΤΕΕ. Σαν αντιδήμαρχος, πιστεύω ότι ήταν πολύ αποτελεσματικός και θεωρείται πετυχημένος. Επίσης, θαυμάζω την ακεραιότητα του χαρακτήρα του και το γεγονός ότι είναι έτοιμος να πέσει στη φωτιά κυριολεκτικά για να υπερασπιστεί το δίκαιο και να υπερασπιστεί την κοινή λογική. Ο Πέτρος, επομένως, είναι ο ένας και βασικότερος ίσως λόγος για τον οποίο αποφάσισα να εμπλακώ. Θεωρώ μεγάλη ευκαιρία για την πόλη ένας νέος άνθρωπος σαν τον Πέτρο να πάρει τα ενία της. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι κάπου έχω. Θέλω να είμαι μέρος της λύσης πλέον. Έχω κουραστεί, να το πω έτσι, να ακούω γύρω μου. Δεν γίνεται αυτό, αυτό δεν γίνεται. Γίνεται. Την άρνηση εννοείται. Την άρνηση, τα προβλήματα, τα αλλά, τα μήπως. Την άρνηση, την αναβλητικότητα. Το εντάξει, θα το κάνουμε, αλλά τελικά δεν το κάνουμε. Το ότι δεν γίνεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Για μένα προσωπικά και στην προσωπική μου ζωή, το «δεν γίνεται» είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει απλά. Δεν είναι ότι γίνονται όλα, αλλά για όλα πρέπει να προσπαθήσουμε μέχρι εκεί που δεν πάει για να γίνουν. Άρα, πλέον αποφάσισα ότι θέλω να είμαι μέρος της λύσης και όχι ενός μιας απλής δικαιολογίας «δεν γίνεται». Το τρίτο που με έκανε να εμπλακώ
όχι με τα κοινά, αλλά με τη συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, είναι το γεγονός ότι δεν έχει χρώματα, δεν έχει κόμματα, δεν υπάρχει κάποιο χρήσμα που να μας έχει δοθεί από κάπου. Το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ βασικό, γιατί γενικά στη ζωή μου, αν και υποστηρίζω κάποιο κόμμα και ψηφίζω και είμαι πολιτικά ενεργός, δεν χωράει στην αυτοδιοίκηση. Δεν θέλω να πιστεύω ότι τα κόμματα μπορούν να κάνουν, να μας πούν τα κόμματα ποιος είναι ικανός και ποιος είναι ικανός για να αναλάβει τα ενία της πόλης. Το θεωρώ αδιανόητο. Οι τοπικές κοινωνίες, γιατί μιλάμε για τοπική αυτοδιοίκηση, οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν τα προβλήματα, ξέρουν τις λύσεις, ξέρουν και τους ανθρώπους πιθανότατα που μπορούν να προσφέρουν. Mm-hmm. Θεωρώ αδιανόητο επομένως να περιμένουμε από τα κόμματα να μας πούν ποιος θα κάνει για μας σωστά τη δουλειά. Mm-hmm. Αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Αυτός είναι ο τρίτος λόγος. Υπάρχει ωστόσο, καταλαβαίνετε, μία δυσπιστία από τον κόσμο. Mm. Αν θέλετε, όχι δυσπιστία. Ίσως επειδή υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός υποψηφίων δημοτικών συμβούλων και πόσο μάλλον στο Ηράκλειο, κοντά 50 σε κάθε συνδυασμό, κάπου έχει χαθεί λίγο ο ψηφοφόρος. Πώς θα πιστεύετε εσείς ότι θα πρέπει να κάνει το ξεκαθάρισμα και να φτάσει στην κάλπη? Με ποια χαρακτηριστικά? Τα χαρακτηριστικά έχουν να κάνουν με τα κίνητρα αυτού που ψηφίζει. Mm-hmm. Η κάθε ομάδα είναι αλήθεια ότι λίγο πολύ θα ασχοληθεί με τα ίδια προβλήματα. Είναι δεδομένα τα προβλήματα της πόλης μας και λίγο πολύ οι λύσεις δεν διαφέρουν και πάρα πολύ. Δεν υπάρχει το περιθώριο για πολλές λύσεις. Έχει μεγάλη σημασία όμως να μπορεί ο κάθε ένας από τους δημότες που θα κληθεί να ψηφίσει να μπορεί να διακρίνει ποια ομάδα από αυτές που κατεβαίνουν και συμμετέχουν είναι η πιο αποφασισμένη να μην ακολουθήσει συμφέροντα πολιτικές σκοπιμότητες, mm-hmm. να σηκώσει τα μανίκια και να αφήσει τα θα και τα θέλω και να υλοποιήσει κυριολεκτικά, να υλοποιήσει αυτό το οποίο θα υποσχεθεί. Αυτό που θα υποσχεθεί και η αλήθεια είναι, κύριε Μακρυλάκη, ότι υποσχέσεις ακούμε πολλές την προεκλογική περίοδο. Βέβαια. Το θέμα είναι βέβαια να γίνουν πράξη αυτές. Αυτό είναι νομίζω το ζητούμενο για όλους. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρώτη έτσι συζήτηση που είχαμε. Καταφέραμε να σας γνωρίσουμε και καλύτερα. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ Εγώ και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.